Είμαστε έτοιμοι. Καλώς ήλθατε στην καινούργια αποστολή του συνεχιζόμενου Let's Play μας. Αυτή τη φορά ο στόχος μας είναι να προλάβουμε να φτάσουμε σε αυτήν την Data Interceptor Device και να εξοδώσουμε τους εξωγήινους προτού προλάβουν να την καταστρέψουν. Οι συμμετέχοντες στην αποστολή είναι ο Rookie, Mr. Use Your Brain, ο έμπειρος πλέον σχετικά στη CWR, ο επίσης έμπειρος Τιναπής, ο Tyrion 395, του οποίου η αποστολή αυτή είναι η δεύτερη, και ο Dark Archon, ο οποίος είναι ακριβώς στην ίδια μοίρα. Για να δούμε τώρα από πού θα πάμε. Έχουμε δύο επιλογές, είτε να πάμε από αυτή την κατεύθυνση, που θα έχουμε τον τοίχο να μας προστατεύει, είτε να πάμε από εδώ, για να έχουμε μεγαλύτερο οπτικό πεδίο. Δεν ξέρω ποιο θα ήταν η καλύτερη επιλογή. Ίσως από εδώ για να ελέγχουμε την κατάσταση. Ας δοκιμάσουμε πάνω από εδώ. Α, πολύ νωρίς. Άρα μπορούμε να πάμε και από τις δύο για να έχουμε τη δυνατότητα για flank. Roger that. Πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε σε κάλυψη, ώστε αν οι εξωγήινοι αποφασίσουν να έρθουν προς τα πίσω, να μην μας δουν, να μην μας αποκαλύψουν. Ίσως ήταν καλύτερο να πάμε από εδώ. Για να δω. Εδώ. Άρα εδώ δεν είναι καλό σημείο. Εδώ. Από εδώ έχουμε κάλυψη, έχουμε. I will move. Anywhere now. Εδώ θα κάνουμε μια μικρότερη κίνηση. Για να μην ρισκάρουμε αν κινηθούν προς τα κάτω οι εξωγήινοι, να μας αποκαλύψουν, να μας δουν χωρίς cover. Άρχισαν ήδη να επιτίθεται σε αυτό. Δεν θα έχουμε πολύ χρόνο. Okay. Αν πάμε εδώ θα έχουμε ορατότητα. Από ό,τι φαίνεται target preview θα βλέπουμε κάποιον. Άρα, να πάμε εδώ. Και τους δύο, ωραία. Και flank κιόλας. Ευκαιρία να τους ανεβάσουμε. Εδώ, δεν θα έχει ορατότητα. Άρα, να δούμε πού θα φτάσει το εκρηκτικό. Νομίζω εδώ καλύτερα. Εδώ δεν έχουμε ορατότητα πλήρη. Understood. Moving out. Εδώ τώρα αυτό είναι ένα θέμα. I move. Θα πλησιάσουμε. Μέχρι εδώ μπορούμε να πάμε, γιατί η ορατότητά τους είναι αυτή. Άρα μέχρι και εδώ μπορούμε να κινηθούμε. Από ό,τι φαίνεται. Moving. Άρα θα εξαντλήσουμε την κίνησή μας σε αυτό το γύρο. Και αν είναι να επιτεθούμε, θα επιτεθούμε μετά. Δεν αξίζει τώρα. Ώστε να έχουμε όλη μας την ομάδα σε θέση βολής. Overwatch. Εδώ τώρα... Εδώ νομίζω πρέπει να είμαστε... Okay. Ναι. Position confirmed. Πάντως εδώ είναι καλές οι θέσεις για να πάρουμε επίθεση. Είναι σε full cover από αυτή την πλευρά. Ο Dark Archon, αν είναι εύστοχος, μπορεί να τους κάνει μεγάλη ζημιά. Good to go. Όχι position. Τώρα βέβαια. Δεν θυμάμαι αυτό πόσο health έχει για να ξέρω πόσο χρόνο έχουμε. Πάντως τώρα είμαστε σε αρκετά καλό σημείο. Για να πυροβολήσει κάποιος. Ο Τίριον μέχρι πού φτάνει η χειροβομβίδα του. Μπορεί δηλαδή να τη ρίξει πάνω. Από ό,τι φαίνεται όχι. Όχι. Έχει όμως τη δυνατότητα να χτυπήσει με το σπαθί. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου.
Νομίζω τη βολή θα πρέπει να την πάρει πρώτα κάποιος από αυτούς. Dark Archon ή Mr. Use Your Brain. Μάλλον ο Dark Archon που έχει το καλύτερο όπλο ή ίσως ο CCWR που έχει flank το sectoid. Θα προτιμούσα βέβαια να ρίξουμε κάποιο εκρηκτικό για να τους χτυπήσουμε και τους δύο τώρα εκεί που είναι. Αλλά ποιος μόνο την απίση έχει εκρηκτικό και δεν ξέρω αν θα έχει. Αν έρθει εδώ θα αποκαλυφθεί. Λοιπόν. Όχι. Λοιπόν, θα πρέπει, θα βάλω τον CCWR να πάρει τη βολή στο Sectoid, που εκείνο, αν μόλις το πετύχουμε, θα πάει να καλυφθεί. Το MEC δεν μας προβληματίζει τόσο, γιατί δεν θα πάρει κάλυψη, θα είναι σε ανοιχτό πεδίο. Αρκεί να ευστοχήσει. Για να δούμε. Μπράβο. Ξεκινήσαμε καλά. Extremely well-equipped mechanized combat unit. We'll need to look for vulnerabilities if we're going to take that thing out. Ωραία. Είναι καλά τα σημεία από εδώ. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Ο Mox με το Mr. Use Your Brain. Με το grapple θα μπορούσε να μετακινηθεί εδώ και να το κάνει flank, αλλά η αλήθεια είναι δεν είναι και απαραίτητο και φοβάμαι μήπως αποκαλύψουμε εχθρούς εκεί κοντά. Ίσως θα ήταν προτιμότερο σε αυτή την περίπτωση να τελειώνουμε με το sectoid με μια χειροβομβίδα μέχρι που μπορώ να μετακινηθώ εδώ, άρα γιατί θα είχε. Υπάρχει περίπτωση να αποκαλύψουμε κάποιος από εκεί. Υπάρχει. Ας κάνουμε την επίθεση από εδώ. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τόσο νωρίς τη χειροβομβίδα, γιατί μπορεί να χρειαστεί μετά, αλλά θέλω να τελειώνω με το sectoid. Μην έχουμε κανένα mind control πάλι. Νάτος. Έγραψε το πρώτο του κύλο Mr. Use Your Brain. Τώρα. Την απίση έχει ένα εγγυημένο χτύπημα με το Hail of Bullets, άρα θα είναι ο τελευταίος που θα πυροβολήσει. Πρέπει να δούμε οι άλλοι τι θα κάνουν. Εδώ μπορούμε να μετακινήσουμε τον Tyrion ώστε να έχει full cover και να πάρει μια βολή. Καλό ποσοστό είναι. Εντάξει. Έκανε το minimum στη ζαριά, αλλά πάλι ήταν εύστοχος. Τώρα πού θα έχει ορατότητα, πουθενά μάλλον. Άρα ο Dark Archon δεν μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό το γύρο. Αυτοί οι δύο έχουν μείνει. Εκτός και αν έρθει ο Dark Archon σε ανοιχτό και ρισκάρουμε, μπορεί να χρειαστεί να το κάνουμε. Γιατί η χειροβομβίδα που έχει είναι gas, δεν το πιάνει το ρομπότ. Δηλαδή να έρθει εδώ ο Dark Archon, να πυροβολήσει, να κάνει κάποια ζημιά και μετά να αναλάβει ο τυναπής και να το καθαρίσει. Μάλλον κάπως έτσι θα κάνουμε. Τώρα είναι ένα ρίσκο το οποίο πρέπει να το πάρουμε. Πολύ σημαντική βολή. Μπράβο. Μπράβο, έγραψε και 6. Πολύ ωραίο στο Dark Archon. Οπότε τώρα... Το 3-5 έχει ρίσκο να τους αφήσουμε με έναν. Θα κάνουμε την σίγουρη βολή, θα την κάψουμε. Αλλά είναι εγγυημένη. Ωραία. Νάτι. Έχει αρκετό κόσμο εκεί. Λοιπόν, η πρώτη αναμέτρηση πήγε καλά. Δεν είχαμε απώλειες, δεν είχαμε τραυματισμούς. Αλλά από ό,τι είδαμε τώρα εκεί έχει κόσμο αρκετό. Πού έχει καλή κάλυψη. Νομίζω καλύτερα έχει από εδώ.
Θα μπορούσαμε να ανεβάσουμε και τον... και τον Mr. Use Your Brain πάνω. Εδώ δηλαδή. Εδώ, ας πούμε, αν μπορούσαμε να πάμε, θα ήταν εξαιρετικό σημείο. Για να δούμε. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με αυτούς που είναι πιο πίσω. Εδώ είναι full cover, να δούμε αν θα έχει ορατότητα. Με το grapple που φτάνει. Φτάνει εκεί, αλλά θα πρέπει να ξανακινηθούμε. Δεν φτάνει εδώ που θα έχουμε κάλυψη. Άρα καλύτερα να μείνουμε στο έδαφος για την ώρα. Νομίζω. Εδώ. I move. Ναι. Δεν έχει ορατότητα ακόμα εδώ. If you say so. Ούτε εδώ. Άρα θα μπορούσαμε να κάνουμε... να ρίξουμε καμιά βολή έτσι από πολύ μακριά. Whatever you say. Δηλαδή μέχρι πού φτάνει, τώρα που ξέρουμε ότι είναι εκεί, μέχρι πού φτάνει η χειροβομβίδα του. Όχι. Δεν φτάνει τόσο πολύ εκεί. Τίριον. Θα πάμε από εδώ γιατί έχει καλό cover, θα πάμε λίγο περιφερειακά. Εδώ τώρα είναι λίγο ρίσκο, μην αποκαλύψει κανέναν. Let's do this. Λοιπόν, ωραία. Μέχρι εδώ, αν δεν προλάβουν να καταστρέψουν την Data Interceptor Device, νομίζω είμαστε καλά. Back online. Good to go. Ready to engage. Reloaded. All set. Για να δούμε. Έξι. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να πάμε. Πάμε πρώτα με τον Mr. Use Your Brain, με το grapple, να πάρει ύψος. Πάλι δεν μπορεί να πάει εκεί, κρίμα. Μπορεί τουλάχιστον να περπατήσει. Για να δούμε. Λογικά από εκεί θα έχει ορατότητα. Έχει. Α, έχει ακόμα. Δεν ήξερα ότι έχει τόσο πολύ health αυτό. Έχουμε ακόμα περιθώριο. Μόνο αυτό μπορεί να πυροβολήσει. Νομίζω αξίζει. Είναι και πίσω από full cover. Έλα, Mr. Use Your Brain. Το έχεις. Μπράβο. Πολύ καλή κίνηση για το ρόκι μας. Λοιπόν, από εδώ τώρα ο Stone Cold έχει ένα μέτριο ποσοστό. Χειροβομβίδα δεν έχει όμως, οπότε ίσως θα μπορούσε να το πάρει. Για να δούμε, έχει από εδώ καμία θέση καλύτερη, κανένα cover καλύτερο, όχι. Άρα δεν έχει και πολύ νόημα να πλησιάσουμε κοντά-κοντά. Λίγο να αυξήσουμε εδώ τα ποσοστά μας και να δοκιμάσουμε. Okay, I'll go. 53-41. Τι λες εσύ, WR? Το έχεις το νόμισμα, το κοροναγράμματα. Για να σε δούμε. Μπράβο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και τώρα εδώ τώρα μπορούμε να ανέβουμε λιγάκι με τον φίλο μας τον Τιναπής και να ρίξουμε ίσως κάποιο flashbang ή κατευθείαν το εκρηκτικό και βλέπουμε. Θα προσπαθήσω να τους κρατήσω τους στρατιώτες λίγο ξεχωριστά, να μην μαζεύονται στο ίδιο σημείο. Γιατί το ρομπότ έχει μία τάση να πυροδοτεί εκρηκτικά. Μπορούμε να κάνουμε καλή ζημιά στον Purifier. 5 δεν νομίζω. 6. Σίγουρα δεν θα τον φάμε. Μήπως...
Flashpoint ίσως είναι καλή επιλογή. Θα επηρεάσει πολύ... πολλούς. Για να δούμε. Πρέπει λογικά να τους πιάνει και τους άλλους μέσα στην εμβέλεια. 2. Ο Τίριον έχει καλό cover εδώ, δεν θέλω να τον βγάλω. Να βάλουμε Overwatch. Και τώρα ο Dark Archon. Αν μπορούσε να πλησιάσει σε σημείο εδώ για να... από εδώ θα φτάσει να ρίξει Gas Grenade. Αν φτάσει θα ήταν καλά. Here I come. Να το ρίξουμε όσο περισσότερο γίνεται, ώστε να πιάσει και αυτόν. Και εδώ πρέπει να πιάνουμε και ακόμα έναν, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Holding position. Για να δω. Ωραία, στόχισε κιόλας. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τους καθυλώσαμε. Για να δούμε τώρα ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις. Εδώ αν είχαμε ορατότητα να ρίξουμε κανένα εκρηκτικό θα ήταν σούπερ, δηλαδή από αυτή, από αυτή τη θέση. Για να δούμε οι υπόλοιποι τι μπορούν να κάνουν. Άρα και ο Μόξ μπορεί με τον Grapple να πάει απέναντι, μπορεί. Μπορεί, α, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εδώ, ας πούμε, θα ήταν φανταστικό σημείο, αυτό θα κάνω. Λοιπόν, έχουμε κι άλλο Mech, έχουμε τώρα... Πρέπει να το δώσουμε προτεραιότητα. Ο Stun Lancer. Λογικά είναι poison, έτσι δεν είναι, για να δούμε. Ναι. Άρα αυτός δεν μας απασχολεί. Εδώ μπορούμε να πάρουμε δύο βολές. Αλλά θα πρέπει μετά να σιγουρευτούμε ότι θα το φάμε. Γιατί αλλιώς θα είναι εκτεθειμένος ο Mr. Use Your Brain. Είναι όμως 100% θα τις πάρω τις βολές. Οι φίλοι του Mr. Use Your Brain, οι Skirmishers, μπορούν να πάρουν δύο βολές σε κάθε γύρο. Οπότε θα τις πάρουμε και τις δύο. Τώρα, πού θα έχει ορατότητα για... Ο CCWR έχει μόνο βολή. Ό,τι να πεις μπορεί να πυροβολήσει ή να ρίξει εκρηκτικό. Το οποίο το θέλουμε αν μπορούμε να πιάσουμε και τον Purifier και τον Advent Mech. Γιατί δεν ξέρω πόση ζημιά κάνει το Poison. Εδώ. Λοιπόν, για να δούμε, τους πιάνει και τους δύο ή όχι. Όχι. Ο Purifier είναι disoriented. Αυτό που μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα είναι το bot. Χρειαστεί να επιτεθεί ο Τίριον, να το σπαθεί και να το καθαρίσει. Θα δούμε. Άρα έχουμε, ποιοι παίζουν ακόμα, ο Τίριον, ο Dark Archon και ο Stone Cold, έχουμε επιλογές. Ο Stun Lancer λογικά είναι νεκρός, άρα
Θέλουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τον Purifier. Να δοκιμάσουμε. Έχει και μια τέτοια βολή μετά το 50 κάτι. Είσαι τέτοιος παλίκαρος. Είσαι. Σε πιστεύω. Είσαι ρε, το ήξερα ότι είσαι. Το ήξερα ότι είσαι. Λοιπόν. Πάρα πολύ καλά. Άρα έχουμε Dark Archon, ο οποίος δεν θα έχει ορατότητα στο πόδια να το φάει. Άρα δεν πολύ έχει νόημα να τον μετακινήσουμε από εκεί, αλλά θα μπορούσαμε να τον φέρουμε σε σημείο που να το βλέπει, αν τυχόν χρειαστεί να κάνει μια reaction shot. Να πούμε εδώ. Και τώρα ο Τίριον θα δείξει μόνο εδώ μπορεί να κάνει. Θα πάρει και poison, αλλά ξέρω εγώ να έχει και άλλη ομάδα. Θα ήταν πάντως πολύ σημαντικό να το κάνει. Για να σε δούμε Τίριον. Πώς πας με το μέλι. Μαζεύει και το πολύ καλό loot. Τέλεια. Μπράβο ρε παλίκαρι. Flawless. Η αποτελεσματικότητά μας ήταν εκπληκτική. Πολλές δύσκολες βολές, η CWR έγραψε ιστορία. Οι νέοι άψογοι, οι παλιοί άψογοι, συγχαρητήρια. Impressive work, Commander. The aliens are probably still wondering what hit them. Μπράβο κύριε, μπράβο. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Πήραμε δύο promotions. Καλό loot. Τελειώσαμε την αποστολή γρήγορα, αποτελεσματικά, άψογα. Να συνεχίσουμε έτσι παρακαλώ. Θα τα ξαναπούμε.